Το υποβρύχιο κυνήγι είναι μια θαυμάσια δραστηριότητα μέσα στην οποία ο ψαροκυνηγός αναπτύσσει τις σωματικές και πνευματικές του δεξιότητες. Παράλληλα, συμμετέχει στο περιβάλλον μέσα από μια φυσική διαδικασία θύρευσης και απόκτησης πρώτης ποιότητας τροφής, προβάλλοντας το μεγαλύτερο αγαθό που ο άνθρωπος μπορεί να προσφέρει στο ευαίσθητο θαλασσινό οικοσύστημα, την επιλεκτικότητα. Ξέθαψε ο ψαροκυνηγός κάτω από τους τόνους του μπετόν και του ατσαλιού τα ένστικτά του. Προσπέρασε τη βουή και την οσμή της πόλης για μια χούφτα ανάσας αρμυρής δροσιάς. Έγινε μέρος του κόσμου αυτού, πλάσμα θαλασσινό, ένας πρικισμένος με πονηριά και τόλμη θηρευτής. Μηχανεύτηκε τέχνες και τεχνικές για να συμπληρώσει τα αδύναμα φυσικά προσόντα του και να ξεπεράσει τα πρικισμένα πλάσματα του βυθού. Κυνήγησε, μα δεν ήταν γρήγορος. Ιχνηλάτισε το θύραμά του και το ακολούθησε στα άδυτα του κόσμου του. Σύρθηκε στο βυθό, διαγράφοντας με την πορεία του το ανάγλυφό του. Έμαθε να είναι γρήγορος και αποτελεσματικός. Έκρυψε καρτερικά την παρουσία και τις φιλοδοξίες του, ξεγελώντας πρικισμένους κυνηγούς. Σπούδασε την ενέδρα, μιμήθηκε τη φύση και έμαθε να επιλέγει την κατάλληλη στιγμή. Τα χρώματα της συναγρίδας στόλισαν τις ατέλειωτες ώρες της αναζήτησης και της ανάπτυξης τεχνασμάτων και δεξιοτήτων. Ξέχασε την επιφάνεια και χάθηκε από αυτήν, μα όχι για πολύ. Πόσα θα πρέπει, πόσα μπορούν να γίνουν σε μια διαδρομή που κρατά μονάχα μια ανάσα. Μα σαν το βλέμμα αποδεσμευτεί από τη βυθού τα πλούτη και ταξιδέψει μες στο μπλε, τα δώρα του πελάγους, έστω και σαν εικόνες, θα χαρακτούν ανεξίτηλα στη μνήμη. Μέσα από το μπλε θα γεννηθούν πλάσματα δυνατά, πανίσχυρα μαγιάτικα και ανίκητη τόνη, στην πιο αμφίροπη αναμέτρηση στο υποβρύχιο κυνήγι. Η πορεία του ψαροκυνηγού εξελίσσεται διαγράφοντας μια διαδρομή σε έννοιες όπως γνώση και εμπειρία. Η εξάσκηση σε βασικές τεχνικές όπως το ψαχτήρι και το πλανάρισμα είναι το μέσον με το οποίο ο ψαροκυνηγός θα προσεγγίσει αρχικά τα θυράματά του. Αυτή είναι μια αναφορά στην πορεία τεσσάρων φίλων ψαροκυνηγών με κοινές εμπειρίες. Ο Σάββας, ο Γιώργος, ο Βασίλης, ο Μιχάλης, αν και ζουν σε διαφορετικές χώρες, συναντιόνται μέσα στην υποβρύχια πορεία τους ενώνοντας τους σκοπούς τους. Προσπερνούν τις πλούσιες ευκαιρίες που ο βυθός τους προσφέρει και επιχειρούν μια αναζήτηση με σκοπό την ολοκλήρωση σε αυτό που αγαπούν. Ο Γιώργος εκτιμά ότι ξεκίνησε αργά το ψαροτούφεκο. Η έφεσή του στο κυνήγι, η παρατηρητικότητα και η σοβαρή ενασχόλησή του με αυτό τον μύησαν γρήγορα στα μυστικά του ψαροτούφεκου. Στο Γιώργο αρέσει το κυνήγι που έχει ποικιλία τεχνικών και θυραμάτων.
ψάρεμα στη φωλιά του προσφέρει ισχυρές συγκινήσεις. Του αρέσει να κυνηγά μεγάλους δροφούς. Ειδικά όταν απαιτείται έξυπνη και τεχνική προσέγγιση. Τα τελευταία χρόνια εξασκείται και σπουδάζει το κυνήγι στα ανοιχτά νερά. Οι πίγκες, οι συναγρίδες, τα μαγιάτικα έγιναν τα κίνητρα του. Ο Γιώργος έψαξε πολύ για τους τόπους που θα του προσφέρουν πλούσιες ευκαιρίες στο ψάρεμα αυτό. Οι μεσοπέλαγοι ύφαλοι, τα ναυάγια, του εξασφαλίζουν όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις. Η σχέση του με το είδος αυτού του ψαρέματος ξεκίνησε σαν πρόκληση. Σύντομα ανακάλυψε ότι ήταν μια πλούσια πηγή πληροφοριών για τον ψαροντουφεκάδικο κόσμο του. Ο Γιώργος δίνει μεγάλη σημασία στις βολές του. Του αρέσει να ψαρεύει με ήπια όπλα μέσου μήκους 100-110 εκατοστών, με ένα ζευγάρι δυνατά λάστιχα και 7 ραβέργα που μαστορεύει πολύ. Ρίχνει πάντα ψύχρεμα και τη στιγμή που κρίνει ότι θα έχει την πιο αποτελεσματική βολή. Πέρασε πολύς καιρός μέχρι να μπορέσει ο Γιώργος να πει ότι θα πιάσει με σιγουριά κάποια πελαγίσια μέσα στο χρόνο. Οι καραγκίδες και οι λούτσι είναι έξτρα δώρα στο καρτέρι του Γιώργου. Τα συνήθιστα θυράματα φέρνουν πάντα μεγάλη χαρά στις παρέες μας. Για τον Γιώργο το κυνήγι στο μπλε δεν είναι απλά κάτι καινούργιο. Είναι μια εμπειρία που συναρπάζει και ολοκληρώνει τον ψαροκυνηγό της Μεσογείου. Το ψάρεμα στα ανοιχτά νερά είναι ίσως το πιο θεαματικό. Γι' αυτό ολοένα και περισσότεροι ψαροκυνηγοί επιδίδονται σε αυτό.
Ο Σάββας ασχολήθηκε με το υποβρύχιο κυνήγι από πολύ μικρή ηλικία. Η σχέση του με τη θάλασσα και το ταλέντο του βοήθησαν να αποκτήσει γρήγορα μεγάλες επιδόσεις και εμπειρία. Ο βαθμός δυσκολίας σύλληψης ενός θυράματος είναι σημαντικός για το Σάββα. Γι' αυτό και του αρέσει να κυνηγά έξυπνα και σπάνια θυράματα όπως οι λίτσες. Η πρώτη αντίδραση της λίτσας μετά το χτύπημα είναι να φύγει προς τα βαθιά. Μετά από ένα σοβαρό κοντράρισμα, σχεδόν πάντα θα ανέβει στην επιφάνεια. Η λίτσα είναι θύραμα με ιδιαίτερη προσωπικότητα. Σχεδόν όλο το χρόνο χάνεται. Το τέλος του φθινοπόρου ως την αρχή του χειμώνα είναι η καλύτερη περίοδος για το κυνήγι της. Ο Σάββας καλλιέργησε τις ικανότητές του μέσα από την υιοθέτηση ενός θαλασσινού τρόπου ζωής. Γρήγορα κατάφερε να ξεπεράσει τα θυράματα του βυθού και αναζήτησε τις ισχυρές συγκινήσεις στο κυνήγι των μεγάλων πελαγίσιων. Ο Σάββας εντυπωσιάστηκε από τη συμπεριφορά και τις ικανότητες των ψαριών αυτών. Ασχολήθηκε πολύ με τον εξοπλισμό του, ώστε να είναι πάντα αποτελεσματικός και σίγουρος απέναντι στους μαχητικούς θηρευτές. Εκτιμά ότι αυτό το γεγονός είναι άλλο ένα στοιχείο της ομορφιάς αυτού του ψαρέματος. Κυνηγά τώρα πια τα μεγάλα πελαγίσια με όπλο φτιαγμένο από ανθρακονήματα, με υδροδυναμικό σχήμα και μήκος 120 εκατοστά. Εφοδιάζει το όπλο του με 3 λάστιχα πάχους 16 χιλιοστών και 8 δεύτερη βέργα. Το σχήμα αυτό του εξασφαλίζει την ακρίβεια και την αποτελεσματικότητα που θέλει, ακόμα και σε βολές που ξεπερνούν τα 5 μέτρα. Ο Σάββας προετοιμάζει πάντα πολύ προσεκτικά τις βουτιές του. Η παράλληλη πορεία του στην ελεύθερη κατάδυση τον βοήθησε πολύ. Το πλάνο της βουτιάς του γίνεται πάντα με άξονα την ασφάλεια. Ο Σάββας διδάχτηκε πολλά ψαρεύοντας μεγάλα μαγιάτικα. Έμαθε τη μεγάλη σημασία της σωστής βολής.
έμαθε να διαχειρίζεται σωστά το σχοινί του μουλινέ και να νιώθει πότε πρέπει να δώσει ή να κοντράρει το σχοινί, ώστε το ψάρι να κουραστεί δίχως να κινδυνέψει να σχιστεί. Μα πάνω απ' όλα, έμαθε να προσέχει τον τρόπο που διαχειρίζεται το θύραμα όταν φτάσει στα χέρια του. Δεν είναι λίγες οι φορές που οι ψαροκυνηγοί των μπλε νερών έχουν συγκλονιστικές εμπειρίες. Μοιραστήκαμε το ίδιο περιβάλλον και με άλλους κυνηγούς. Τα ανοιχτά νερά είναι σκληρό περιβάλλον για την επιβίωση και υπακούει τους δικούς του κανόνες. Συμμετέχουμε σε αυτό με σύνεση και σεβασμό στις διαδικασίες που λειτουργεί το θαυμαστό αυτό οικοσύστημα.
τελικά στο μπλε, ποτέ δεν είσαι μόνος. Για το Βασίλη, τα μπλε νερά είναι ένα πεδίο έκφρασης. Από το χώρο αυτό αντλεί γνώσεις και εμπειρίες. Πιστεύει ακράδαντα στην εξελικτική πορεία στο υποβρύχιο κυνήγι. Το ταξίδι μας έφερε πάνω από ένα βαθύ μεσοπέλαγο κεφάλι. Τα θαλασσοπούλια προανήγγυλαν τη σωστή στιγμή. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο δώρο από τη ζωντάνια αυτών των τόπων. Το πυκνό κοπάδι της γαρίδας είναι κοντά στην επιφάνεια και οι γόπες κυνηγούν ξέφρενα. Τα μεγάλα πελαγίσια είναι ένας στόχος απόλυτα επιτεύξιμος με την κατάλληλη μεθοδολογία. Κάποτε, και ενώ πιστεύεις ότι όλα είναι πλέον ελεγχόμενα, μέσα από τον μπλε θα αναδυθούν όλα τα απαραίτητα στοιχεία της πρόκλησης που ακούει στο όνομα τόνος. Στη μάχη αυτή, ο ψαροκυνηγός θα διαχειριστεί ένα πλάσμα με τεράστια διαφορά δύναμης και ικανότητα στην ανοιχτή θάλασσα. Απότερος σκοπός είναι να κουράσει το μεγάλο ψάρι ώσπου να καταφέρει να το φέρει στην επιφάνεια. Ακόμα και στις τελευταίες στιγμές της μάχης, ο ψαροκυνηγός παραμένει σε εγρήγορση. Ανά πάσα στιγμή, ακόμα και όταν μοιάζει εξουθενωμένος, ο γίγαντας μπορεί να ξεχυθεί στο μπλε με απίστευτη δύναμη και ταχύτητα. Ο θηρευτής οφείλει να δουλέψει με μέθοδο και υπομονή. Μόνο ένα πλάσμα όπως ο τόνος μπορεί να δοκιμάσει τόσο πολύ τον εξοπλισμό και το σθένος ενός έμπειρου ψαροκυνηγού. Μια από τις πιο ιδιαίτερες πτυχές της αναζήτησης θηραμάτων που είναι τρόπαια είναι η τεράστια υπομονή και επιμονή που οφείλει να διαθέτει ο ψαροκυνηγός. Ποτέ δεν ξέρεις πόσο θα χρειαστεί να παλέψεις για να κουράσεις και να φέρεις στην επιφάνεια ένα τέτοιο θύραμα.
επιβάλλεται να μείνεις ήρεμος και να κάνεις οικονομία δυνάμεων. Ο τόνος ανά πάσα στιγμή μπορεί να γίνει ασυγκράτητος. Το δευτέρωμα του ψαριού είναι επιβεβλημένο. Θέλει τεράστια προσοχή όταν βρεθείς με ένα τόσο ισχυρό πλάσμα στα χέρια. Ο Μιχάλης μεγάλωσε στην κυριολεξία δίπλα στη θάλασσα. Γρήγορα ασχολήθηκε με το υποβρύχιο κυνήγι. Μια σχέση που άλλαξε τη ζωή του. Η εμπειρία του στο κυνήγι στα μπλε νερά είναι προϊόν μακρόχρονης αναζήτησης και πορείας στους δρόμους των πελαγίσιων. Τις κατάλληλες ημέρες που ορίζονται από την εποχή, τον καιρό και τα ρεύματα, η παρέα των ψαροκυνηγών θα βγει στα ανοιχτά ψάχνοντας τους βαθύς υφάλους, τα ναυάγια και τα τροφοπεδία που οι τόνοι αναζητούν. Εκεί θα αρχίσει το drifting, το ρίξιμο δολωμάτων στο νερό, με σκοπό να ανέβουν οι τόνοι κοντά στην επιφάνεια. Η ταχύτητα, η ψυχραιμία και η ορθή πρόβλεψη της πορείας που θα ακολουθήσει ο τόνος θα κρίνουν την ευκαιρία για μια σωστή βολή. Μετά τη βολή, ο ψαροκυνηγός θα κουράσει μεθοδικά το θύραμά του μέχρι την καθοριστική στιγμή του δευτερώματος. Θα κρεμάσει το ψάρι στους πλωτήρες για να αφαιρέσει τις βέργες και να το ανεβάσει με ασφάλεια στο σκάφος του.
Ελάχιστα όντα ταξιδεύουν όπως η Τόνη. Ένα ακατάπαυστο ταξίδι στα πελάγια και τους ωκεανούς. Μεμονωμένες εμφανίσεις, μικρές ομάδες 3-4 ατόμων, αλλά και πολυπληθέστερα κοπάδια εκατοντάδων τόνων γεμίζουν με μυστήριο το χαρακτήρα ενός από τους μεγαλύτερους ταξιδευτές του πλανήτη. Λίγα ψάρια μπορούν να είναι τόσο ελεύθερα όσο η Τόνη. Ταξιδεύουν συνέχεια σε αχάρακτους δρόμους, σε ένα ταξίδι ζωής σε άγνωστους προορισμούς. Ένα από τα πιο αξιοπρόσεκτα χαρακτηριστικά του τόνου είναι ότι η θερμοκρασία του αίματός του είναι μεγαλύτερη από αυτή του περιβάλλοντος. Ο τόνος είναι υποχρεωμένος να κινείται συνέχεια για να διατηρεί τη θερμοκρασία του σώματός του σταθερή. Αυτό προϋποθέτει τη διαρκή κατανάλωση τροφής που θα του προσφέρει την απαραίτητη ενέργεια. Η συνεχής αναζήτηση τροφής βοήθησε στο να εξελιχθεί ο τόνος σε έναν από τους ικανότερους θηρευτές του ωκεανού. Ωκεανόπτερος τόνος είναι ένα πανέξυπνο ψάρι. Όταν το κοπάδι των μικρόψαρων ανακαλυφθεί, θα αρχίσει να ξεδιπλώνεται μια θαυμαστή τακτική που θυμίζει την τακτική των ισχυρών στεριανών θηρευτών. Αθέατοι από ψηλά, λόγω της κατάμαυρης ράχης τους, οι τόνοι θα ανέβουν κάνοντας μεγάλους κύκλους, ώσπου το φως του ήλιου που αντανακλά στα σημαίνια πλευρά τους τους προδώσει. Το κοπάδι του μικρόψαρου θα αρχίσει να ανησυχεί σοβαρά και να πυκνώνει. Οι τόνοι πιέζουν το κοπάδι προς την επιφάνεια, αποκλείοντάς του τη διαφυγή προς τα βαθιά με συνεχείς κύκλους. Το κοπάδι αλλάζει τους σχηματισμούς του. Θα γίνει ένα δαχτυλίδι με λεπτή περιφέρεια για να αποπροσανατολίσει τους θηρευτές. Αν αυτοί συνεχίζουν να πιέζουν μετά από αλλεπάλληλες αλλαγές σχηματισμών, το κοπάδι θα γίνει μια πυκνή σφαίρα. Οι επιθέσεις των τόνων είναι γρήγορες και εντυπωσιακές. Σε λίγο το κοπάδι σε τίποτα δεν θα θυμίζει την αρχική αγέλη. Παντού τα απομεινάρια της επίθεσης και οι ωκεανόπτεροι θα συνεχίζουν το ταξίδι τους αναζητώντας την επόμενη λία. Η φύση και η αρχή της εξέλιξης των ειδών δημιούργησαν ένα πανέμορφο πλάσμα με ασύλληπτες δυνατότητες. Ενώ αρχικά δημιουργείται η εντύπωση ότι τα λέπια απουσιάζουν από το κορμί του τόνου, η πραγματικότητα είναι τελείως διαφορετική. Πολύ μικρά σε μέγεθος, χαρακτηριστικά στυλπνά και τοποθετημένα σε αλλεπάλληλα στρώματα, τα λέπια του τόνου σχηματίζουν μια πρώτη τάξεως ασπίδα, ειδικά στο πάνω μέρος του σώματός του. Το στρώμα των λεπιών του τόνου βρίσκεται τοποθετημένο πάνω σε ένα χοντρό και ισχυρό δέρμα. Κάτω από το δέρμα του τόνου, πανίσχυροι μύες και ένα χαρακτηριστικό πολύπλοκο σύστημα νεύρων γεμίζουν με δύναμη πρωτόγνωρη τον ταξιδευτή. Το ατρακτοειδές, υδροδυναμικό του σχήμα, τα σοφά τοποθετημένα πτερύγια, η πανίσχυρη ουρά και η απίστευτη δυνατή σπονδυλική στήλη επιτρέπουν στον τόνο να αναπτύσσει ασύλληπτες ταχύτητες με εκρηκτικό τρόπο. Στο κυνήγι των τόνων χρησιμοποιούμε ένα σύστημα 2 ή 3 πλωτήρων με 50 μέτρα σχοινή ανάμεσά τους. Ο ψαροκυνηγός φροντίζει με προσοχή το στήσιμο του εξοπλισμού του πριν από μία προσπάθεια, ελέγχοντας και την παραμικρή λεπτομέρεια. Οι πλωτήρες είναι γεμάτοι με πολυουρεθάνη, ώστε να παραμένουν ασυμπίεστοι εκεί που θα βυθιστούν από το τράβηγμα του τόνου. Η άνοση που ασκεί κάθε πλωτήρας είναι αρκετή για να κουράσει το ψάρι, δίχως να σχιστεί καθώς μάχεται. Έστω και ένας από αυτούς είναι ικανός να το φέρει στην επιφάνεια.
Η αξία του ψαρέματος στα μπλε νερά δεν βρίσκεται στα θυράματα. Βρίσκεται στην ολοκλήρωση που προσφέρει στον ψαροκυνηγό. Πριν από την αναμέτρηση με τους κυρίαρχους του μπλε, τους τόνους, να μάθεις να πειθαρχείς τα ένστικτά σου, να μην δράς βιαστικά, να έχεις θέληση και πίστη στις ικανότητές σου. Τις περισσότερες φορές, οι τόνοι κινούνται μέσα στο μπλε φόντο. Δίχως σημεία αναφοράς, ο ψαροκυνηγός δύσκολα θα διακρίνει τη σωστή απόσταση βολής. Στο πιάσιμο αυτού του τόνου, βοήθησε το κέριο σημείο που χτυπήθηκε. Η αντίδραση του συντρόφου ήταν γρήγορη και αποτελεσματική. Η ικανότητα, η τεχνική και οι φιλοδοξίες πρέπει να συνδυάζονται έτσι ώστε να οδηγούν τον ψαροκυνηγό στην αναψυχή και την επιτυχία μέσα από ένα ασφαλές μονοπάτι. Ενώ το πάτημα της σκανδάλης έγινε σε πρώτο χρόνο, η βολή ήταν αποτελεσματικότατη. Ο προσανατολισμός του ψαροκυνηγού της Μεσογείου το θέλει να δουλεύει κατά κανόνα με ένα δυνατό λάστιχο 19-20 mm. Μια πρακτική που στην πραγματικότητα που λέγεται μεγάλα θυράματα δεν είναι η καταλληλότερη. 4-6 λάστιχα και βέργες από 8-10 χιλιοστά μεταφράζονται σε αποτελεσματικότητα απέναντι στους ταχείς και δυνατούς θηρευτές. Ακαμψία, υδροδυναμικό σχήμα, μηχανισμός σκανδάλης με αξιοπιστία, αντοχή και ευαισθησία στο τράβηγμα είναι χαρακτηριστικά ενός κατάλληλου όπλου.
Το υποβρύχιο κυνήγι στα ανοιχτά νερά δεν είναι απλά συντροφικό ψάρεμα. Είναι μια ομαδική προσπάθεια. Μεγάλο μέρος της αξίας του οφείλεται στις προσωπικές σχέσεις των μελών της. Μετά από μια επιτυχία, μπορεί να περάσει πολύς καιρός μέχρι ο επόμενος να έχει την ευκαιρία του. Υπάρχει μια φιλοσοφία πάνω στην οποία βασίζεται η επιλογή των κατάλληλων παρελκόμενων, όπως τα σχοινιά, για το ψάρεμα του τόνου. Το βάρος του ψαριού, σε συνδυασμό με τη δύναμη και την εκρηκτική ταχύτητά του, επιβάλλουν την επιλογή ισχυρών και ποιοτικών σχοινιών όπως τα αραμίδια και τα νταϊνίμα. Η βέργα μπορεί να δεθεί με 200 μπετονιά. Για το σχοινί των πλωτήρων, τα 2,5 έως 3 χιλιοστά ποιοτικού σχοινιού είναι αρκετά. Το υποβρύχιο κυνήγι στα μπλε νερά δεν έχει πλούσιο σε εμπειρίες παρελθόν για τους ψαροκυνηγούς της Μεσογείου. Αποτύχαμε πολλές φορές πάνω σε μοναδικές ευκαιρίες. Κάθε αποτυχία μας γέμιζε με πείσμα. Πολλές φορές χρειάστηκε όλο τους το χιούμορ για να ξεπεράσουν την απογοήτευση που φέρνει η αποτυχία. Ειδικά όταν πιστεύεις ότι έχεις σταθμίσει όλους τους παράγοντες. Τα λάθη στην πορεία της αναζήτησης των ψαροκυνηγών μας ήταν αναπόφευκτα. Μία από τις δυσκολότερες πτυχές του κυνηγιού στα ανοιχτά είναι να καταφέρεις να βρεθείς σε απόσταση βολής από τα ψάρια. Δεν λείπουν όμως οι στιγμές που η τύχη ευνοεί τους ψαροκυνηγούς.
Ο Μιχάλης και ο Βασίλης ακολούθησαν μια παράλληλη εξελικτική πορεία στην αναζήτησή τους. Το πιο κοινό χαρακτηριστικό της πορείας αυτής είναι η δημιουργία και εξέλιξη εξοπλισμού για αυτό το είδος του ψαρέματος. Μια πρόκληση που δεν αφορούσε μόνο την αποτελεσματικότητα του εξοπλισμού απευθείας στο θύραμα, αλλά την προσαρμογή του στις ιδιαιτερότητες των θαλασσών που οι κυνηγοί αυτοί δρούν. Ο Μιχάλης ακολούθησε τη διαδρομή της κατασκευής ενός ισχυρού ξύλινου όπλου, δείχνοντας εμπιστοσύνη στις αρετές ενός υλικού επιλεγμένου από τη φύση. Ανθρακονήματα και εποξυδικές ρητίνες, επιλεγμένα ξύλα και σκληρά ατσάλια δοκιμάζονται σε μια ατέρμονη αναζήτηση που κάποτε φτάνει να γίνει ακόμα και σκοπός. Ο Βασίλης ξεκίνησε την ανάλογη αναζήτηση χρησιμοποιώντας ανθρακονήματα. Χάρισε στο υψηλής τεχνολογίας αυτό υλικό το σωστό σχήμα και τις λιτές γραμμές ενός αποτελεσματικότατου όπλου. Απρόσμενο δώρο το κοπάδι των γαλαζόφτερων που εμφανίστηκε στην αναζήτηση ενός μεσοπέλαγου υφάλου με μεγάλα μαγιάτικα. Το 100 μέτρων μουλινέ επέτρεψε στο ψάρι να φτάσει στο βυθό και στον ψαροκυνηγό να βγει στην επιφάνεια. Ο αγώνας γίνεται μεταξύ θηρευτή και θυράματος, δίχως τη βοήθεια πλωτήρων. Ο χειρισμός του μαχητικού ψαριού δεν ήταν καθόλου εύκολος με την υποβρύχια κάμερα στο χέρι του δίτη. Ενώ μετά από πολύ ωριμάχη και ένα καθοριστικό δευτέρωμα, ο τόνος θα παραδοθεί με έκδηλα τα σημάδια πάνω του από τα χτυπήματα στο βυθό κατά τη διάρκεια του αγώνα του.
κατρακύλι ή μονόπετρο, κάβος ή μεσοπέλαγος ύφαλος, η θολούρα της ακτής ή το κρυστάλλινο μπλε. Ταξίδια μιας διαδρομής, μονάδας μας στο χρόνο. Γύρνα και κοίτα γύρω σου. Ζωντάνια ή γαλήνη. Μέσα από αυτά θα γεννηθεί μπροστά σου μια εικόνα. Κόσμημα για τους θηρευτές. Δώρο στους επισκέπτες. Θυμήσου όμως πως το μπλε ποτέ δεν είσαι μόνος σου.